Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, σε έναν πολύ γνωστό δικηγόρο, τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές, τον κύριο Γιώργο Βίτα, από το αθλητικό δίκαιο βεβαίως, με πολύ μεγάλη εμπειρία. Κύριε Βίτα, τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Είστε καλά, είστε νομίζω στα δικαστήρια και πρέπει να βιαστούμε. Ναι. Συμφωνείτε ότι έχει ανοίξει μια μεγάλη υπόθεση, περίεργη, πολύπλοκη, με πάρα πολλά θέματα τα οποία ίσως να αργήσουν να ξεκαθαρίσουν. Και μιλάμε για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι, νομίζω πως ναι, δεν φαίνεται να είναι μια απλή ιστορία, τουλάχιστον από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι θέλει να κάνει και ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι μια απλή ιστορία η οποία απλώς καλεί κάποιον με βάση τον πειθαρχικό κώδικα, να δουν ποια δικήματα τέλος πάντων. Νομίζω ότι έχει ανοίξει αρκετά αυτό το πράγμα. Το πόσο μπορούσε να είναι ο κ. Γκαρσία στον πάγκο, δεν μπορούσε. Έχει πολύ σοβαρό νομικό θέμα για τους αξιωματούχους. Ναι. Έχει σύγκρουση ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου όσο αφορά το αν είναι εκπρόθεσμο ή όχι. Ο Ολυμπιακός είναι καλυμμένος με τον ελληνικό νόμο, είναι ακάλυπτος με τον ξένο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη μάχη, δύσκολη. Ένα-δύο θέματα. Ένα-δύο-τρία θέματα έτσι, λεπτά και νομικά. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει το θέμα του τραυματισμού. Εκεί το βίντεο, το όποιο βίντεο παρουσιάσει ο οποιοσδήποτε, παίζει ρόλο. Ναι, φυσικά. Α, έχει δικαίωμα και να το παρουσιάσει και να το... Είναι εγκατεστημένο ολόκληρο σύστημα στην Πειθαρχική Επιτροπή, με τηλεοράσεις, με βίντεο, με όλα. Πού απαγορεύεται το βίντεο σε θέματα ποδοσφαιριστών κτλ. Πού απαγορεύεται? Δεν απαγορεύεται το βίντεο, ίσα επιτρέπεται. Διότι και ο αθλητικός εισαγγελέας έχει δικαίωμα να λάβει γνώση οποιοδήποτε υλικού, όχι μόνο του. Και οποιοδήποτε οπτικοακουστικού, ακόμα και αν είναι από το ίντερνετ, από το YouTube, από Facebook, από οπουδήποτε. Αχα. Μπορεί να λάβει και να το συμπεριλάβει στη δικογραφία. Άρα και ο ΠΑΟΚ που παρουσιάζει σήμερα ένα βίντεο το οποίο δείχνει ότι μάλλον δεν χτύπησε η κορδέλα στο πρόσωπο, έχει δικαίωμα να το προσκομίσει, να το δουν και να το κρίνουν. Προφανώς και αν έχει και κάπου και καλύτερες λήψεις και πιο κοντινές και με ψηφιακή επεξεργασία και όλα αυτά τα πράγματα, προφανώς θα το προσκομίσει. Εφόσον αυτός είναι ο ισχυρισμός του ΠΑΟΚ δηλαδή, προφανώς θα το προσκομίσει. Εσείς γράψατε στο Facebook ότι το συγκεκριμένο, το χαρτί ταμιακής είναι βαρύ, το συγκεκριμένο χαρτί όμως έχει ανοίξει, σημαίνει ότι έχει κόψει ταχύτητα, έχει ξεδιπλωθεί. Δεν θα πιστέψω ποτέ ότι έγινε κάτι που αληθινά είναι τέτοιο να προκαλέσει όλη αυτή τη ζημιά. Δηλαδή, αυτό. Κάνετε την εκτίμηση ότι, όπως πολλοί άλλοι βέβαια, ότι ένα τέτοιο χαρτί που μάλιστα ανοίγει δεν μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Κοιτάξτε, θα δούμε πόσο άνοιξε. Μπορούμε να μετρήσουμε πόσο άνοιξε. Και αυτό θα κρυθεί. Μπορεί να κρυθεί. Θα σας πω γιατί. Ναι. Διότι όταν ανοίξει και βγει η ουρά, κόβει ταχύτητα. Όταν κόβει ταχύτητα, δεν είναι το ίδιο από το να το φας σκέτο που λέμε. Έτσι, ναι, προφανώς. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει μικρότερη ταχύτητα με την οποία χτυπάει. Θα μου πείτε, χτύπησε. Εγώ θα σας πω ότι χτύπησε. Εγώ θα μείνω σε αυτό. Θα πω ότι χτύπησε. Αυτό φαίνεται, τέλος πάντων, σε πρώτη φάση κλπ. Το θέμα είναι με τι δύναμη χτύπησε. Διότι σημασία έχει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να πετούσε κάποιος ένα τεράστιο κινητό τηλέφωνο. Το οποίο δεν έφτανε ποτέ όμως, εκεί πέρα. Έσπαγε κάτω και μετά με τα τραύματα από το γυαλί γρατσουνιζόταν κάποιος στο μάγουλο. Σημασία δεν έχει τι έχει πετάξει. Σημασία έχει τι ζημία έχει προκαλέσει. Διότι ο νόμος είναι σαφής και χωρίζει σε δύο κομμάτια τη συγκεκριμένη παραβατική συμπεριφορά. Το ένα είναι το αντικείμενο το οποίο πετάχτηκε μέσα και έχει την ποινή σου και τελειώσαμε. Αλλά δεν λέει ο νόμος ότι αν τραυματιστεί κάποιος διακόπτει το παιχνίδι. Όπως λέει για τους διαιτητές. Εάν το έλεγε, τότε δεν θα είχαμε να συζητήσουμε κάτι. Τραυματίστηκε, σταμάτησε το παιχνίδι, αντίο σας. Και τελειώσαμε. Βάζει τελεία λοιπόν ο νόμος και λέει ότι αν από τον τραυματισμό αυτό προέκυψε αδυναμία συνεχίσεως των καθηκόντων, τότε μόνο μπορεί να οδηγηθεί σε διακοπή του παιχνιδιού. Αυτό είναι το κομβικό κομμάτι και γι' αυτό είπα. Ωραία. Ότι εγώ δεν θα πιστέψω. Δεν σημαίνει ότι η δική μου άποψη σας. Η προσωπική άποψη. Και μάλιστα γράφεται κιόλας ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να απολύσει τον προπονητή του. Απλά και αντρίκια. Κάποτε ο Βαλβέρδε, σε αντίστοιχο περιστατικό με μπουκάλι νερό, δεν έκανε κάτι τέτοιο. Ναι, το θυμάμαι γιατί ήμουν μπροστά. Έφαγε ο άνθρωπος από μπουκάλι νερό και πράγματι χτύπησε. Και πράγματι ξαφνιάστηκε και πράγματι πόνεσε και σοκαρίστηκε. Δεν λέω όχι. Mm-hmm. Αλλά ο Βαλβέρδε σου λέγε θέλω να παίξω. Ναι. Θα καθίσω εγώ να κάνω τον πτώσιο κοριό τώρα. Και ο Βαλβέρδε είναι στην Μπαρσελόνα. Ναι, σωστό. Αυτό.
Σωστό, σωστό. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Κατά την άποψή μου, την ταπεινή πάλι δεν σημαίνει ότι θα πω σε κάποιον πώς ψυχολογικά θα αισθανθεί για να παίξει. Αλλά δεν εξετάζουμε το ψυχολογικό. Ο νόμος δεν λέει το ψυχολογικό. Γιατί αν ήταν έτσι, τότε οι ποδοσφαιριστές που μπαίνουν μέσα σε ένα γήπεδο το οποίο τους έβριζε, θα λέγανε ότι ψυχολογικά δεν είμαστε καλά και θα φεύγουμε. Κύριε Βίτα, δεύτερο σημείο. Προχωράμε την υπόθεση. Γιατρός του αγώνα. Λέει ο Ολυμπιακός ότι δεν έπρεπε να έχεις καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση. Εγώ δεν έχω δει τέτοια δέσμευση στο τέτοιο. Δεν έχω δει στον κώδικα να υπάρχει, να πρέπει να υπάρχει γιατρός που να υπάρχει ασθενοφόρο. Δεν λέει να είναι δημοσίου ή οτιδήποτε άλλο. Αρκεί να είναι γιατρός, να έχει ιδιότητα γιατρό. Λέει να μην είναι γιατρός των ομάδων. Δηλαδή ο κύριος Παπακώστας του ΠΑΟΚ και ο κύριος Θεός του Ολυμπιακού. Προφανώς είναι οι γιατροί των ομάδων. Δεν μπορεί να είναι ο ίδιος. Εδώ είναι ο γιατρός του αγώνα που έχει δηλωθεί στον αγώνα και το έχει περάσει ο παρατηρητής στον αγώνα. Εσείς τι λέτε, θα ήταν παράτυπος και θα το περνούσε ο παρατηρητής του αγώνα στο, και ο παρατηρητής και του αγώνα και τη Super League επίσης. Βεβαίως. Περνάει από δύο φύλλα. Και δεν μπήκε πρώτη φορά ο συγκεκριμένος. Μόνο τώρα. Τι, αυτό δεν είναι τώρα. Δεν, άρα η απάντηση του Ολυμπιακού γιατί δεν αφήσετε επί 15 λεπτά το γιατρό του αγώνα, γιατί ήταν άνθρωπος του ΠΑΟΚ, προφανώς πρέπει να κριθεί. Νομίζω ότι ο λόγος έγινε για να δημιουργηθεί καταρχήν μια σκόπιμη καθυστέρηση. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν και τι θα κερδίσει. Κέρδιζε χρόνο. Δημιουργούσατε περιορισμένα για την όποια περαιτέρω πορεία. Ναι. Και γι' αυτό έγινε. Ναι. Και εξάλλου δεν υπάρχει διαφορά στην εκτίμηση στην ιατρική. Ο άνθρωπος γιατρός είναι. Δηλαδή κάποιος ας πούμε είναι υπάλληλος μιας ομάδας ή πάβει να είσαι γιατρός. Δηλαδή όταν είσαι δικηγόρος, πάβει να είσαι δικηγόρος και λες πράγματα που είναι παράνομα. Ναι. Όχι βέβαια. Ναι. Η ιδιότητα είναι αυτή που είναι. Άλλο θέμα κύριε Β, ναι. Γιατί διακόπηκε το παιχνίδι και πώς και ποιος έφυγε. Σημειώνεται ότι έφυγε πρώτα ο Ολυμπιακός και μετά ο κύριος Αρετόπουλος. Λέει ο κύριος Αρετόπουλος ότι επειδή αισθάνθηκε την ανάγκη να φύγει για να εξεταστεί στο νοσοκομείο ο προπονητής του Ολυμπιακού και τον ακολούθησε και ο γιατρός της ομάδας ο κύριος Θεός, επειδή δεν υπήρχε γιατρός και προπονητής στη μεριά του Ολυμπιακού, κατά συνέπεια δεν έχω ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεν αναφέρει ούτε κανονισμός, ούτε σε ποιο άρθρο βασίζεται αυτό, ούτε τίποτα. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Μπορεί να σημαίνει, μπορεί και μην σημαίνει τίποτα. Πάντως ο διαιτητής δεν θα έλεγε με ποιον υπετιότητα. Αυτό το κρίνουν πρώτα τα δικαστήρια. Με ποιον υπετιότητα διεκόπτει το παιχνίδι, το κρίνουν τα δικαστήρια. Ναι. Εμείς απλά είναι αυτό που βλέπουμε και εκτιμούμε. Αυτό που καταλαβαίνει κανείς, έπεσε αντικείμενο, τραυματίστηκε ένας από εδώ και υπάρχει διακοπή, ας πούμε, σε βάρος του ΠΑΟΚ. Αλλά δεν υπάρχει αυτό στο φύλλο αγώνα. Αυτό θα κριθεί πλέον από τις ποινικές επιτροπές. Το θέμα το τυπικό με την παρουσία του κυρίου Γκαρσία, λέτε να έχει βάση. Λέτε, γιατί τα λέγαμε και νωρίτερα, μπορεί να ξεφύγει η υπόθεση σε ευρωπαϊκά πλαίσια? Νομίζω ναι. Νομίζω ναι, διότι υπάρχει το εξής. Ο Ολυμπιακός έχει δίκιο. Είχε δηλαδή δικαίωμα να αλλάξει το φύλλο των αξιωματούχων. Το θέμα είναι ότι ο ελληνικός νόμος αφήνει, είναι ατελής, είναι ατελής και η μεταφραστή του και υπάρχει ένα κενό. Δηλαδή, εάν δεν δώσει στους αξιωματούχους και στους ποδοσφαιριστές 75 λεπτά πριν, τι γίνεται? Η απάντηση είναι ότι υπάρχει ποινή. Επίσης, δεν υπάρχει ποινή για να, αν το αλλάξεις και αν έχεις δικαίωμα να αλλάξεις αυτή τη λίστα. Το μόνο το οποίο εθνικό δικαίωμα υπάρχει, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είναι εθνικό δικαίωμα, αλλά αυτή είναι εντολή που έχουν οι διαιτητές, λέει ότι αν τραυματιστεί κάποιος ποδοσφαιριστής κατά τη διάρκεια του στο ζέσταμα, τότε μπορεί να γίνει αλλαγή, αλλά προσέξτε, όχι με οποιοδήποτε πρόσωπο, αλλά με πρόσωπο που έχει δηλωθεί στα 75 λεπτά. Δηλαδή, ένας αναπληρωματικός θα μπει εκεί, που σημαίνει ότι προφανώς υπάρχει δεσμευτικότητα στο θέμα των 75 λεπτών και το τι αξιοπιστία έχει αυτή η λύση. Τώρα, στο ευρωπαϊκό δίκαιο όμως, η UEFA έχει αυτούς τους όρους και λέει οτιδήποτε άλλο θεωρείται εκπρόθεσμο. Και δεν αναφέρει ότι υπάρχει καμία δυνατότητα να αλλάξουν οι αξιωματούχοι ή αν δηλωθούν τα 75 λεπτά πριν. Και εκεί, και με δεδομένο ότι η ΕΠΟ λέει πως οι κανονισμοί που διέπουν την UEFA αποτελούν και εσωτερικό δίκαιο, ακόμα και αν έχει μεταφραστεί ατελώς, εκεί νομίζω θα υπάρχει πρόβλημα ανάμεσα στο ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο αν θα πάει μετά στο διεθνές αθλητικό θα έχει θέμα. Θα έχει σαν δίκαιο ότι θα λογικά το ευρωπαϊκό, έτσι. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι και ο εδώ δικαστής θα έχει θέμα ποιο δίκαιο θα εφαρμόσει. Αυτό που έχει δίκαιο ο Ολυμπιακός ή αυτό που έχει δίκαιο ο ΠΑΟΚ. Και εδώ υπάρχει μια σύγκρουση τώρα. Όπου θα δούμε τι θα επιλέξει ο δικαστής. Η δική μου άποψη πρέπει να είναι νομική. Η προσωπική νομική μου άποψη ότι υπάρχει θέμα σοβαρό. Τώρα, θα δούμε τι θα επιλέξει ο δικαστής. Πώς σας λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει δίκιο από τη μεριά του με βάση τον εσωτερικό κανονισμό. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Βίτα, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Yeah.